Κύριε Γύρι, επανερχόμεθα και πριν προχωρήσουμε, θυμόσαστε που είχα πει την άλλη φορά ότι αν αυτοί οι 12.500 άνθρωποι που εψήφισαν το κόμμα του Ελληνισμού είπαν τι κάνει, λέει, τώρα μαζεύει λεφτά. Όχι, δεν μαζεύουμε λεφτά, κύριε Γύρι, αλλά είναι δίδυ χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι και άνευ χρημάτων ουδέν εστί γενέστε των δεόντων. Αυτοί μαζεύουν τα λεφτά του φορολογουμένου και τα έχουν για τα μικροεξοδάκια τους. Εμείς πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Και οι τσέπες των ιδιωτών, καθώς καταλαβαίνετε, δεν έχουν τη δυνατότητα του Έλληνος φορολογουμένου. Και επειδή μας επαρεκάλεσαν πολύ δι' αυτό, σας δίνουμε ένα αριθμό της Ιωνικής Τραπέζης που έχει 3 ονόματα. Ο αριθμός είναι 298, είναι θηρής κάτω πατησίων, 298, και ο αριθμός του λογαριασμού είναι 318-78-489. Επαναλαμβάνω, 298-318-489. Και θα βγάλει τα ονόματα Λιμπέρης Ιωάννης, που είναι ο οικονομικός διευθυντής του κόμματος, ο Οικονομάκης και ο Σοφιανόπουλος, εάν είναι και τα 3 ονόματα. Αλλά θα βγάλει οπωσδήποτε το Λιμπέρης Ιωάννης. Επαναλαμβάνω τον αριθμό για τελευταία φορά, 298-318-78-489. Και γιατί το λέμε αυτό, κύριε Γύρι? Διότι εάν αυτοί οι 12.500 μας δώσουν ένα χιλιάρικο, είναι 12,5 εκατομμύρια το μήνα. Και για 12 μήνες είναι 12, 144, είναι 150 εκατομμύρια. Αυτά παραφέρουμε όλη την Ελλάδα να την κάνουμε άνω κάτω. Θα υπενθυμίσω ότι στις 28 του μηνός, το Σάββατο που μας έρχεται, εις το πνευματικό κέντρο του Ναυπλίου θα κάνουμε δώσουμε μια διάλεξη. Εις τας 8 το βράδυ, από τις 7.30 πρέπει να είστε εκεί, θα είναι κόμμα Ελληνισμού, και από εκεί και έπειτα συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας. Τώρα θα έρθουμε στην υπόθεση με τον κύριο Βασιακώστα, όπου άλλο Εβραίοι, κυρίες και κύριοι, και άλλο Σιωνισμός. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, το έχουμε διευκρινίσει, το έχουμε πει πολλές φορές. Ξέρουμε ότι ο Εβραϊσμός υπακούει στον Σιωνισμό. Άλλο υπακούει και άλλο είναι ένα και το αυτό. Πρέπει να χτυπήσουμε το Σιωνισμό. Και επαναλαμβάνω ότι 700 χρόνια Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαμε 300, άντε 400.000 νεκρούς από σφαγές χριστιανών. Και σε 15 χρόνια μέσα Νεοτούρκων, διότι ο Κεμάλ Ατατούρκ είναι κρυπτοσιωνιστής Εβραίος και όλοι οι Νεότουρκοι είναι το ίδιο, μέσα σε 15 χρόνια έχουμε 5 εκατομμύρια σφαγές χριστιανών. Αυτό να μας εξηγήσουν. Και όταν είχαμε κάνει την εκπομπή με τον κύριο Βασιακώστα, ο κύριος Βασιακώστας κάτι είπε το οποίο παρεξηγήθηκε, ουδεμίαν σχέση έχει με τις στοές, είτε λέγεται μασονική, είτε λέγεται Rotary, είτε λέγεται Lions, είτε λέγεται Propeller Club, και ουδεμία σχέση έχει και με τον Σιωνισμό. Αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Βασιακώστα να τα διευκρινίσει τώρα μόνος του, για να λήξει αυτή η παρεξήγηση που πρόκειται ξεκάθαρα περί παρεξηγήσεως. Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Είμαστε με τον κύριο Ρίζο, νομίζω. Είμαι τρεις με τον κύριο Ρίζο. Ναι, και μιλούσαμε για τη διεθνή πολιτική. Και είπα ότι το Ισραήλ έχει ορισμένα συμφέροντα και έχει ορισμένες ανάγκες και έχει και ανάγκες ασφάλειας, και ετώνησα ότι έκανε μια συνθήκη με την Τουρκία, την έκανε για να αισθανθεί ασφαλέστερο, αλλά η Τουρκία έχει προβλήματα, έχει προβλήματα, και είπα ότι σαν εναλλακτική λύση για να μπορέσει να στηριχθεί στην περίπτωση που η Τουρκία διαλυθεί, δεν μπορεί το Ισραήλ παρά να έχει την ανάγκη της Ελλάδος. Να έχει την ανάγκη, διότι θα έχει έλλειμμα ασφάλειας και τότε θα έρθει να ζητήσει τη βοήθεια της Ελλάδος.
Η Ελλάδα πώς θα τη δώσει τη βοήθεια αυτή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είπα δηλαδή ότι θα έχει την ανάγκη να ακουμπήσει στην Ελλάδα. Η έννοια του ακουμπήσει ήταν θα έχει την ανάγκη να στηριχθεί. Τώρα, εάν η Ελλάδα θα στηρίξει και πώς, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σήμερα στο Υπουργείο των Εξωτερικών έγινε από το Διεθνές Ινστιτούτο του Παντίου Πανεπιστημίου μία ημερίδα για την εξωτερική πολιτική. Και τα δύο μεγάλα κόμματα είπαν ότι το Ισραήλ έχει ανάγκη την Ελλάδα. Δεν μπορεί, έχει προβλήματα τέτοια και δέχθησαν ότι θα έρθει κάποια ώρα που θα πλησιάσει την Ελλάδα εξ ανάγκης. Αυτό είναι όλη η έννοια. Δεν είναι η έννοια ότι η Ελλάς έχει ανάγκη το Ισραήλ. Είναι αντίστροφα. Και όσο περνάει ο χρόνος και βλέπουμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν και βλέπουν την περιοχή αυτή, ότι βλέπουν στην περιοχή αυτή μάλλον ότι τα συμφέροντά τους αρχίζουν να εξυπηρετούνται και με άλλες δυνάμεις, θα αρχίσει πιο έντονα για το Ισραήλ να φαίνεται αυτή η ανάγκη. Και μάλιστα σήμερα πολλοί έκαναν και την πρόβλεψη ότι και η βοήθεια που οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν προς το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Τουρκία, σύντομα, αρκετά σύντομα θα την κόψουν. Τότε το Ισραήλ θα έχει ακόμα έναν παραπάνω λόγο για να κάνει μια χειρονομία για να μπορέσει να στηριχθεί πάνω στην Ελλάδα. Αυτό είναι το οποίο είπα. Η έννοια του ακουμπό αυτή ήτανε. Τώρα βεβαίως θέλω και εγώ να πω ότι με τη Μασονία, με τα Ρόταρη και όλα αυτά, ποτέ μου δεν είχα ούτε ποτέ μου πρόκειται να έχω, διότι όταν κανείς μπαίνει στις στοές αυτές, στερείται πλέον της ελευθερίας του. Και το πρώτο πράγμα το οποίο εγώ εννοώ να διαφυλάξω πάντοτε στη ζωή μου είναι την ελευθερία της γνώμης μου. Δεν δίνω σε κανένα το δικαίωμα να μου λέει και να μου περιορίζει αυτά τα οποία θα λέω. Και επιπλέον έχω μάθει τους αρχηγούς μου να τους διαλέγω ο ίδιος. Λοιπόν, ως προς το θέμα αυτό, για να τελειώνουμε μια και καλή, και εύχομαι ίσως ο κύριος αυτό, οι κύριοι που με άκουσαν, να μην άκουσαν όλο το συλλογισμό, διότι ο συλλογισμός καθαρά πήγαινε σε μια εξήγηση ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή. Κύριε Στεφανόπουλε, δεν ξέρω αν έγινα αρκετά σαφής με το θέμα αυτό. Αν θέλετε καμία άλλη εξήγηση επί τούτου, πολύ ευχαρίστως. Όχι, νομίζω ότι το θέμα είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Βασιακώστας είναι ξεκάθαρος, εγγυώμαι εγώ την ακεραιότητά του ως προς τα λεγόμενά του και ως προς τις θέσεις αυτές τις οποίες εμείς σαν κόμμα ελληνισμού έχουμε, και θα, αν θέλετε να σας δώσω περαιτέρω στοιχεία, ενθυμίστε είχα ξαναπεί ότι ο Νίκος ο Βυζαντινός, ο οποίος έγραφε, ήταν και αρθογράφος της Εστίας, ένας ωραιότατος Έλληνης, δυστυχώς δεν το πήρα γραπτός, αλλά μπορώ να το πω εγώ υπευθύνω σαν πρώτος που μου το μυστηριεύθηκε, όταν εστάλει, όχι επισήμως, αν επισήμως από την Αρχιεπισκοπή στο Ισραήλ, ότι είχε σώσει επικατοχή σε έναν Εβραίο, για να γίνει μια ελληνο-εβραϊκή προσέγγιση. Ήτανε σύμφωνοι ορισμένοι οι Εβραίοι, ήτανε σύμφωνοι και οι απλοί Ραβίνοι, αλλά όταν έφτασε στους αρχιραβίνους αυτό κόπηκε παντελώς. Και εκεί είναι το μέγα θέμα, ότι όπως εξήγησα και από το Ζαχαρία κεφάλαιον Θ, εδάφιον 13, όπου λέει ότι σας της φυλής Ιούδας σας χρησιμοποίησα ως τόξον, ως άλλην δε φερέτρα εγέμισα τους άλλους Ισραηλίτας, θα εξεγείρω τα τέκνα σου ως Σιών εναντίον των τέκνων των Ελλήνων. Έτσι γράφει. Οι επεξηγήσεις όλων αυτών δεν ενδιαφέρουν. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει, ότι και εγώ αν ήμουν Εβραίος, αρχιραβίνος, έπρεπε να εκτελέσω τα σεντολάς της Παλαιάς Διαθήκης που είναι το Ιερό του Βιβλίο, και να θέλω να εξολοθρεύσω τους Έλληνες. Μου ελέγχθη από πλευράς Ελλήνων κληρικών ανωτάτων ότι είναι λάθος η μετάφραση. Τότε να κάτσουν οι αρχιερείς, κυρίες και κύριοι, Ισραήλ, ως έχουν την Παλαιά μετάφραση, να πούνε πού είναι το λάθος, να ξεκαθαρίσουν τη θέση αυτή ότι δεν στρέφονται κατά του ελληνισμού. Αλλά εδώ αρχίζει το ιστορικό δεδομένο. Ιστορικώς έχουν κάνει εγκλήματα κατά της Ελλάδος και υπάρχουν όλες οι αποδείξεις. Αλλά επειδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι της παρούσης,
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό το οποίο πιστεύουμε σαν πολιτικό κόμμα και σαν Έλληνες είναι ότι η πολιτική είναι άλλο πράγμα και η θρησκεία είναι άλλο πράγμα. Όταν αυτά τα δύο τα μπλέξεις το ένα μέσα στο άλλο, αρχίζει το πρόβλημα. Το θείον είναι θείον, δεν αποδεικνύεται. Ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Το πώς το δέχεσαι είναι το θέμα. Και εμείς ξεκάθαρα λέμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι αυτό το οποίο έπρεπε εμείς να έχουμε σαν ουσία θρησκευτική, αλλά όχι την Παλαιά Διαθήκη, διότι αυτή δεν έχει καμία σχέση με την Καινή. Βεβαίως, κατά τα λεγόμενα των Ευαγγελιστών είπε ο Χριστός ότι εγώ δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο, να τον συμπληρώσω, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όταν η Παλαιά Διαθήκη λέει οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος και ο Χριστός λέει άμα φάσε να χαστού και γύρνα το άλλο μάγουλο, σαφώς καταλύει. Και όταν στας 10 εντολάς λέει τη δε εβδόμητη ημέρα να μην εργάεσαι ούτε εσύ ούτε η γηνή σου ούτε το τέκνο σου ούτε ο δούλος σου, και ο Χριστός ομιλεί περί ισότητος των ανθρώπων επί της γης, άρα κατ' ουσίαν ο Χριστός καταλύει την Παλαιά Διαθήκη και φέρει μια νέα φιλοσοφία, αλλά ο Χριστός δεν έγραψε τίποτα, κύριε Σιχύρη. Οι Ευαγγελιστές οι δύο δεν είναι μαθητές του Χριστού. Το τέταρτο και πειραίστερο Ευαγγέλιο είναι το κατά Ιωάννην. Και είναι Έλλην ιατροφιλόσοφος, ο οποίος έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο 70 χρόνια μετά Χριστόν, ούτε από μακριά δεν έχει δει τον Χριστό. Όλο αυτό όμως το οποίο εμπλέκεται μέσα στην πολιτική, διότι ο σιωνισμός ή το κοινωνικό και θρησκευτικό θέμα και σιγά σιγά μετεβλήθη σε πολιτικο-οικονομικό, διευνοεί τους λόγους. Εις αυτούς δε που λένε ότι πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος και έκανε ό,τι έκανε, γι' αυτό και ο Ζαχαρίας γράφει αυτά, θα τους απαντήσω ότι είναι αγράμματοι, διότι ο Ζαχαρίας είναι το 580 π.Χ., είναι τον 6ο αιώνα π.Χ. και ο Αλέξανδρος είναι τον 3ο. Ως εκ τούτου έχουμε μια τελείως ιστορική άποψη ξεκαθαρισμένη και αυτή δεν δέχεται πολλά πέρα δόθε, διότι έτσι έχουν τα θέματα. Δεν τα λέμε εμείς, απλώς επαναλαμβάνουμε τα δεδομένα. Και εδώ θα ήθελα να σταματήσω αυτή την υπόθεση, διότι ως είπα και προηγουμένως, εμείς δεν δεχόμαστε μέσα στο πολιτικό παιχνίδι το θρησκευτικό παιχνίδι. Το θρησκευτικό παιχνίδι είναι ένα τελείως ξέχωρο θέμα, το οποίο δεν είναι θέμα πολιτικής. Τώρα, ότι εμείς κατά 99% είμαστε Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας, αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη, διότι αν ήμασταν και Μωαμεθανοί, άστε που ο Μωάμεθ δέχεται τον Χριστό σαν προφήτη του Αλλάχ. Γι' αυτό και ο Μωάμεθ ο κατακτής δεν κατέστρεψε τον Πατριάρχη. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα για να το αναπτύξουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η ώρα είναι παρατέταρτο και επειδή είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και τηλέφωνα, διότι ορισμένοι θα θέλουν να πάρουν θέση σε αυτά τα οποία είπαμε, εάν υπάρχουν γραμμές, ας περάσουν οι γραμμές και μέχρι να έρθει, εάν έρθει, το πρώτο τηλέφωνο, θέλω να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι η πατρίδα μας σήμερα βρίσκεται σε μια αναμπουμπούλα και κινδυνεύει. Κινδυνεύει τα μέγιστα, κινδυνεύει όσο κινδύνευε η Κύπρος το 72-73, μέχρι που έγινε ό,τι έγινε. Διότι οι διεθνείς συγκυρίες δεν είναι υπέρ της Ελλάδας. Πότε οι Φράγκοι εβοήθησαν την Ελλάδα στα τελευταία 1000 χρόνια? Εάν η Ελλάς εβοηθήθη κάποιον, εβοηθήθη διότι τα συμφέροντά του εσυνετάσσονται με το συμφέρον της Ελλάδος. Ο φίλος των φίλων εν κινδύνης γιγνώσκει, αυτό ιστορικός, θα παρακαλούσα κάποιον να έρθει να μου το αποδείξει πότε έγινε. Η Ελλάς, εάν υπάρχει σήμερα ως υπάρχει, υπάρχει από την ελληνική φιλοτιμία εις αγώναν, πολέμους και πρωτίστως από την ελληνική μεγαλοφία και από τίποτε άλλο. Επροσεπάθησαν ματέως να κρατήσουν την Ελλάδα πολύ μικρότερα από τι είναι σήμερα. Το καταφέραμε σχεδόν το θαύμα το 22. Αλλά εάν δεν ήταν οι πολιτικές διαμάχες, οι ίντριγες, οι πράκτορες, οι προδοσίες και τόνα και τ' άλλο, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν
μία από τις χώρες του κόσμου, επειδή είμαστε σε αυτό το σημείο της ανθρωπότητας, το οποίο είναι, όπως έχουμε πει, όπως έχει πει και ο κ. Βασιακώστας, το κέντρο του κέντρου του κόσμου. Ελέγχουμε τα Δαρδανέλια και ελέγχουμε και το Σουέζ. Ενώνουμε την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Είμαστε αυτό το σημείο, το οποίο, εάν είχε την δυνατότητα ιδίας αμήνης από πλευράς πολεμικών μέσων συγχρόνου τεχνολογίας και αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου σαν χώρα, που δόξα τω Θεώ, τι άλλο θέλετε να έχουμε εκτός από φυσικό πλούτο, εν αντιθέσει με αυτά τα οποία λέγονται. Και θα σας φέρω εδώ ένα βιβλίο, το οποίο γράφτηκε το 40, αμέσως παρακαλώ, και το οποίο σε 10 σημεία λέει «Η πτωχή Ελλάδα, η πτωχή Ελλάδα», ενώ η Ελλάδα είναι πάμπλουτος. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας κύριε Σουφιανόπουλε. Καλησπέρα σας. Ήθελα απλώς να θίξω ορισμένα πράγματα σχετικά με την παλιά και την Καινή Διαθήκη και τις σχέσεις τους με τον Ελληνισμό, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Αν θέλετε πολύ σύντομα, γιατί είναι λίγος ο χρόνος. Θα προτείνω να πω τα εξής ερωτήματα. Στην Παλαιά Διαθήκη, ως γνωστόν, διδασκόμαστε τον κατακλυσμό του Νόε, ότι ο Θεός για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Από πότε οι Εβραίοι εκπροσωπούν τον άνθρωπο, το ανθρώπινο γένος? Δεν σας έκανε ποτέ εντύπωση αυτό? Σαφώς. Είπαμε ότι μην τον μπλέξουμε στο σκεπτικό, είναι χάοδες. Το δέχεσαι το θείο ή δεν το δέχεσαι? Δεν σηκώνει ανάλυση. Μα το δέχεσαι, γιατί παραδέχονται αυτοί οι οποίοι παραδέχονται την Παλαιά Διαθήκη και την Θεόπνευση στο βιβλίο. Ενώ στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπάρχει ο ανάλογος μύθος, η πραγματικότητα, αυτό είναι άλλο θέμα του Δευκαλίωνα. Βεβαίως. Δεύτερον, ως γνωστόν, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία υπάρχουν και στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Και γυρνάει το ερώτημα, ποιοι πήραν από ποιους και τι. Στο βιβλίο του κυρίου Γιωργαλά, ο οποίος λέγεται «Το Ευρωπαίο Αιγαίοι», στην θεωρία περί Αρίας Φυλής, ονομάζει τους Έλληνες Αρίους, επειδή λέει χαρακτηριστικά ως Ιεραπόστολοι ξεκίνησαν και διέδωσαν τον μονοϊθισμό σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Αυτά μπορούσε... είναι αστεία πράγματα. Ναι. Γιατί είναι? Μα γιατί οι Έλληνες υπήρχαν πολύ πριν τον Χριστό. Αυτό θέλω να πω, ότι διέδωσαν το μονοϊθισμό, να σας εξηγήσω. Διέδωσαν τη μονοθεία στο όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Τον κόσμο, γενικότερα. Οι Εβραίοι, γνωστόν, είναι κάτοικοι του Εφράτη ποταμού. Κατάγονται από τον Εφράτη ποταμό, από τη Μεσοποταμία. Σουμέρι δηλαδή, με λίγα λόγια. Είναι διόλου επίθανο, προτού πριν ο Θεός, αν δεχτούμε ότι εμφανίστηκε στους Εβραίους της Παλαιάς Διαθήκης, οι Έλληνες να άσκησαν κάποιο παιδευτικό ρόλο όσον αφορά τη μονοθεία στους Εβραίους. Ας μην ξεχνάμε δε ότι στο βιβλίο του Σύρε, η Μεγάλη Μίστε, αναφέρει ότι ο Μόησης ήταν Αιγυπτιακής καταγωγής, το όνομά του ήταν Χόζαρ Σιφ και άνοικε στους Αιγυπτίους ιερείς, οι οποίοι ήταν μοιημένοι στην μονοθεία. Η μονοθεία αυτά είναι στους Αιγυπτίους από τους αρχαίους Έλληνες. Αγαπητέ, προσέξτε με, μπαίνετε στα βάθη της θρησκευτικής αυτής που δεν έχει θέμα τώρα, δηλαδή για να το αναπτύξετε αυτό, πώς θα το καταλάβουν και πώς το ξέρουν. Έχετε δίκιο με όλα αυτά που λέτε, αλλά δεν μπορείτε να τα αποδείξετε. Και έτσι παραμένουν σε θέματα του καθενός, το πιστεύω. Μα αυτό ακριβώς, το ότι οι Έλληνες εξαπλώθηκαν, είναι αποδειγμένο από τις μεγάλες εκστρατείες του Διονύσου και του Ηρακλείου. Εξάλλου υπάρχουν και μύθοι διαδεδομένοι στα βάθη της Ινδίας. Σύμφωνο, δεν θα διαφωνήσω. Τον ισοϊωπή. Μετά, όσον αφορά το θέμα της θεότητας, δογματικά οι αρχαίοι Έλληνες μίλησαν για το Θεό. Και μάλιστα, όσον αφορά την τριαδικότητα του Θεού, πρώτοι μίλησαν οι Πυθαγόροι. Ως γνωστόν, το νερό αποτελείται από τρεις καταστάσεις: φυσικά, αιστερά, υγρά και αέρια. Και στις τρεις όμως παραμένει Θεός, παραμένει νερό. Έτσι λοιπόν και ο Θεός, άμα θέλουμε να μεταβιβάσουμε αυτή την έννοια από το φυσικό επίπεδο στο θεολογικό, ο Θεός αποτελείται από τρία πρόσωπα, που όλα τα τρία πρόσωπα είναι ένας όλος Θεός, αλλά το κάθε ένα πρόσωπο δεν συγχωνεύονται και τα υπόλοιπα δύο, έτσι που έχουμε τρία πρόσωπα, ένας Θεός, αλλά και το κάθε πρόσωπο έχει τις ιδιότητες του ενός και μοναδικού. Αγαπητέ, ακούστε με, επειδή δεν μπορείτε να τα αναπτύξετε τώρα, θα είναι πολύ μεγάλα τα θέματα για πεντάλεπτα. Και έχουν πιθανώς και άλλα τηλέφωνα. Παρένθεση να κάνω μόνο επίσης, ότι όσον αφορά την πολιτική, είναι σαφέστατα η πολιτική δεν σχετίζεται με την θρησκεία. Είναι όμως το ερώτημα αν η πολιτική αντλεί αξίες από την θρησκεία. Όταν εννοούμε θρησκεία, δεν εννοούμε μόνο ένα τύπο, ένα τυπικό, εννοούμε ένα βίο, με έναν τρόπο ζωής, ο οποίος εντάσσεται και μέσα από την μυστηρία πραγμάτων, γιατί όπως λέει και ο Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο Θεός δεν προσεγγίζεται λογικά, αλλά προσεγγίζεται μυστηριακά, δηλαδή λίγες του Θεού έρχονται προς τους ανθρώπους.
Ήθελα επίσης να πω ότι όλα αυτά πιστεύω, έχω την άποψη ότι κατάφεραν να ασχοληθούν με τόσα πολλά πράγματα οι αρχαίοι Έλληνες λόγω του ότι είχαν ξεπεράσει ορισμένους φραγμούς που θέτει η σύγχρονη φυσική και αναφέρομαι στις τελευταίες θεωρίες της πολυπλοκότητας και οδηγηματικής μηχανικής. Στην περίφημη θεωρία ότι αν υπάρχει διάνοια η οποία θα μπορούσε να, θεωρητικά να επικοινωνήσει με το μικρό κόσμο, δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον έτσι όπως το αντιλαμβάνεται. Υπάρχει λεγόμενη ισότητα του Maxwell. Ωραία, αγαπητέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε για μέρα να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε ότι το θέμα είναι πολύ μεγάλο και έχει ασχοληθεί ο άνθρωπος πάρα πολύ από ό,τι καταλάβατε. Με τη μόνη διαφορά ότι οι απόψεις του είναι απόψεις και δεν αποδεικνύονται. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Σοφιανόπουλε. Καλησπέρα σας. Χαιρόμεθα που σας ακούμε. Συμφωνούμε με την προσπάθεια την οποία καταβάλλετε, αλλά θα μας επιτρέψετε να σας πούμε και ορισμένα πράγματα. Ξέρετε κάτι, μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα των αλλοπροσάλλων εθνοπροδοτών και τα διάφτα, εσείς και ορισμένοι άλλοι αποτελείτε μία όαση και θα έπρεπε, εφόσον καταβάλλετε αυτή την προσπάθεια για να δημιουργήσετε κάτι, να είστε κάπως πιο προσεκτικός ιδίως σε αυτά τα θέματα. Ενώ εμφανίζεστε με τέτοια οξυδέρκεια, με τέτοια ευρεία μόρφωση σε πλήστα όσα θέματα, να με συγχωρείτε με αυτό που θα σας πω, εμφανίζεστε σε πλήστα όσα θέματα που αφορούν τον χριστιανισμό, να στερήσετε έτσι και σε ορισμένα αυτά τα θέματα και τις στοιχειώδεις παιδιές. Αυτό το λέω άνευ παρεξηγήσεως. Όχι, δεν παρεξηγούμε, ίσα που λέω ότι το θείο το δέχεσαι και δεν το αναλύεις. Θα σας πω, εάν ήταν ο κύριος Πλεύρης και έλεγε τις αρλούμπες του, θα απαξιούσε κανείς να του μιλήσει. Αλλά εσείς δεν είστε Πλεύρης. Και το λέω αυτό για πολλούς λόγους. Γιατί εδώ πέρα, από ό,τι εμφανίζεται σε αυτόν τον χώρο μέσα, υπάρχουν και πολλοί πράκτορες. Λοιπόν, απορώ πώς μιλάτε τέτοια πράγματα περί χριστιανισμού και τα διάφτα και περί Παλαιάς Διαθήκης. Κάθε στιγμή, εφόσον εμφανίζεστε σε αυτό το κανάλι, δεν θα έπρεπε κάπως να ερωτούσατε έστω ορισμένους οι οποίοι εμφανίστηκαν, ο κ. Μεταλλινός, ο κ. Σωτηρόπουλος, τόσοι άνθρωποι οι οποίοι γλαφυρότατα και εναργέστατα και επιστημονικότατα έχουν αναλύσει αυτά τα θέματα, τα έχουν θέσει επί σωστής βάσεως, έχουν δοθεί απαντήσεις οι οποίες δεν είναι τίποτα καινοφανής, υπάρχουν μέσα στην παράδοση κλπ. Δεν έχει κανένα παρά να τα μελετήσει. Δεν θα έπρεπε εσείς, ο οποίος εμφανίζεστε εκεί και λέτε τόσα ωραία πράγματα, να ενημερωθείτε πρώτα σε αυτά τα θέματα από τους δύο ανθρώπους, και από τον Σωτηρόπουλο και από τον Μεταλλινό και από τόσους άλλους. Λοιπόν, πριν βγείτε και πείτε αυτά τα πράγματα, διότι ο άλλος, ο οποίος σας ακούει από κάτω, έχει και ορισμένες απαιτήσεις. Ξέρετε κάτι, είναι θλιβερό πράγμα να πούμε, να βλέπεις κανείς ικανούς ανθρώπους κλπ. Σε τόσα πράγματα και με τόσες προσπάθειες που έχετε κάνει και να χωλένετε σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να έχουμε κάποια χριστιανική παιδεία. Θεέ και κύριε, ορισμένα πράγματα που λέτε, βέβαια εξαγνίες τα λέτε αυτά τα πράγματα. Αλλά θα έπρεπε, αφού αναλαμβάνετε μια. Αγαπητέ, δύο λεπτά να ξεκαθαρίσω. Κάπως. Τι είναι αυτό που είπα που δεν είναι. Εγώ είπα τι λέει η Παλαιά Διαθήκη. Κοιτάξτε, το είπατε. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχουν, κοιτάξτε, οι δήμονες. Λοιπόν, ακούμε τους μεν, ακούμε τους δε, αλλά τρέχουμε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δεν είστε. Δεν μπορεί. Μπορώ εγώ τώρα να μιλάω περί χημίας στον κύριο Σοφιανόπουλο. Δεν συγχωρείτε. Υπάρχουν οι δήμονες, να τους ακούσουμε κι αυτούς. Μα δεν ασχολήθηκα καν με το θέμα. Απλώς είπα ένα απλό πράγμα το οποίο λέει η Παλαιά Διαθήκη. Και έτσι το λέει και έτσι το έδωνε, δεν είπα τίποτα παραπάνω, δεν ανέλησα το θέμα. Σας το λέω τώρα με τα πάσης έτσι τη ειλικρινίας, πολλοί κόσμοι φοβάται ότι εάν πλανάστε σε ορισμένα τέτοια θέματα βασικά, μήπως πλανηθείτε και πουθενά αλλού. Το λέω αυτό, διότι το λέει εξενδιαφέροντος, δεν σας λέμε για να σας προσβάλλουμε. Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνετε, αλλά ήθελα να ξέρω σε τι έχω πλανηθεί να μου το πείτε να το καταλάβω, διότι ειλικρινά δεν κατάλαβα. Εντάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να καταναλώσουμε τον χρόνο. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Υπάρχουν άνθρωποι, και ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο οποίος αυτά τα θέματα έχει Τι έγινε, γιατί κόπηκε η γραμμή? Θα σας παρακαλούσα, αγαπητέ, να ξαναπάρετε, γιατί κόπηκε η γραμμή. Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω που έγινε η παρεξήγηση. Εγώ απλώς είπα τι λέει η Παλαιά Διαθήκη στο Ζαχαρίας κεφάλαιο Θήτα διάφυγε 13. Και υπάρχουν και άλλα σημεία τέτοια τα οποία δεν έχουν σχέση. Ο Ελληνισμός, η Καινή Διαθήκη για μας, τα Ευαγγέλια δηλαδή, είναι
η βασική μας θρησκευτική υπόθεση. Και δεν έχω εμβαθύνει, διότι δεν είμαι ειδικός, δεν εμβαθύνω. Απλώς επανέλαβα τι λέει ξεκάθαρα και τίποτε άλλο. Τώρα αν αυτό δεν είναι έτσι, αφού έτσι όμως είναι, το έχω διαβάσει με τα μάτια μου, δεν ξέρω γιατί ο αγαπητός λέει ότι τώρα πού είναι το λάθος, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, η προσπάθεια την οποία κάνουμε δεν είναι θρησκευτική. Και ναι, μάλιστα. Καλησπέρα σας. Ναι. Α, δεν είσαι ο προηγούμενος. Ναι, κάπου έπεσε η γραμμή. Παρακαλώ, αγαπητέ. Κύριε Σμιγνόπουλε. Ναι. Καταρχάς, χαιρετίζω για την εκπομπή σας. Είστε πολύ ωραίος ομιλητής, επί όλων των εθνικών θεμάτων. Ανήκω σε μια βασιλική οργάνωση, την λεγόμενη ΒΕΟ. Κάτι ξέρετε, πιστεύω. Βέβαια. Σας πήρα γιατί έμαθα προ λίγο καιρό για κάποια συμφωνία η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα για μια ένωση εθνικιστικών κομμάτων. Για τη ΒΕΟ, τη Χρυσή Αυγή και την ΕΠΕΝ, που θα κατεβούν σε κοινό ψηφοδέλτιο στις δημοτικές εκλογές. Αγαπητέ, δεν το ξέρω αυτό, δεν ενημερώθηκα. Πρώτη φορά το ακούω. Δεν ξέρω εσύ και ο Βασιακός θα έχετε ακούσει το πράγμα. Όχι, δεν το έχω ακούσει, όχι. ΒΕΟ, είπατε, ΕΠΕΝ και Χρυσή Αυγή. Ναι. Δεν το ξέρω, δεν μας έχουν πει τίποτα. Δεν είναι πρώτη φορά που έκανε το κόμμα του ελληνισμού ήταν... Εμείς, αν ενθυμίστε αγαπητέ, είχαμε προτείνει... Για το κατασημείτη μέτωπο. Είχαμε προτείνει την άλλη φορά ότι από τη στιγμή που ο κ. Σαμαράς είχε προτείνει ένα μέτωπο κατασημείτη, δηλαδή κατά του παλαιοκομματισμού, αν το έχουμε καλά κατανοήσει, είπαμε μάλιστα, εμείς είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε τη γέφυρα, να ενωθεί σε κοινό ψηφοδέλτιο ο αντιπολιτευόμενος του παλαιοκομματισμού κόσμος, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τσοβόλας και ούτω καθεξής. Και αυτή είναι παρακλάδια του παλαιοκομματισμού. Είναι, αλλά προσέξτε, αν πέσει ο παλαιοκομματισμός, τότε δύσκολα μπορεί να ξανασηκωθεί και τότε ο καθένας θα δείξει το δρόμο. Και ο Σαμαράς και ο Σιμίτης αποτελούν παρακλάδι του παλαιοκομματισμού. Όχι ο Σιμίτης, λέμε τώρα για υγιείς, ναι, για υγιείς μορφές όπως εσείς και όλοι οι άλλοι οι εθνικιστές που βρίσκονται σε διάφορα κόμματα ή οργανώσεις. Κοινός σκοπός βέβαια είναι ότι όλοι μαζί να γίνουμε μία γροθιά και ο στόχος είναι εφικτός και ευνόητος, πιστεύω. Αγαπητέ, το μόνο που έχω να σας πω είναι να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Δεν ξέρω πού μπορούμε να βρούμε αυτή την... Γιατί δεν μας είπαν τίποτα και εμάς, να το εξετάσουμε το θέμα. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις επί του θέματος αυτού, αλλά μέχρι σήμερα τίποτα δεν γίνει. Εμείς είπαμε θα στείλουμε γράμματα σε όλους οι οποίοι είναι κατά του παλαιοκομματισμού να συνενωθούν, να ρίξουμε τον παλαιοκομματισμό και μετά βλέπουμε. Είστε σύμφωνος λοιπόν. Βεβαίως, αλίμονο. Μάλιστα. Χαρά μου που το ακούω αυτό. Ωραία, αγαπητέ. Και θα πήγε από κοντά από το γραφείο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να επανέλθω στον προηγούμενο που διακόπη η γραμμή και να εξηγήσω ότι εμείς είμαστε υποστηρικτές της Ελληνοορθοδόξου Εκκλησίας. Το γράφουμε και στο βιβλίο του κόμματος αυτό μέσα και δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα παρεξήγηση περί αυτού. Ουδεμίαν σχέση έχουμε με όλους αυτούς, διότι είπα ότι αν καλός ή κακός έγινε ό,τι έγινε, δεν μπορείς να διαχωρίσεις τον ελληνισμό από τον χριστιανισμό, τον ελληνοορθόδοξο χριστιανισμό σήμερα. Ελληνοορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος και ελληνισμός είναι ένα και το αυτό, δεν διαχωρίζονται πλέον. Και όποιος προσπαθήσει αυτό να το διαχωρίσει, θα δημιουργήσει μεγάλο χάσμα και καταστροφή του ελληνισμού στο σύνολό του. Δεν μπορούμε να διαχωριστούμε. Το μόνο πράγμα το οποίο απλώς είπαμε είναι αυτό το μικρό σημείο εκείνο της Παλαιάς Διαθήκης που μας βρίσκει εμάς αντιθέτους ως προς το νόημά της, διότι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να καταστροφώ εγώ ο Έλλην, ο οποιοσδήποτε εγώ Έλλην, από τον Σιωνιστή, επειδή το λέει αυτό η Παλαιά Διαθήκη. Εάν αυτό δεν είναι σωστό, τότε ας το διορθώσουν. Αυτό είναι όλο. Αλλά κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 1 λεπτό. Ξεφύγαμε του χρόνου μας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βασιακώστα που ήταν μαζί μας και μας έδωσε καλό σας βράδυ διευκρινήσεις αυτές. Και εύχομαι να έχει λυθεί η παρεξήγηση. Ναι. Και θα επανέλθουμε μετά από μια εβδομάδα πάλι να τα ξαναπούμε και θα παρακαλούσα τον
γύρω που διακόπη η τηλεφωνική γραμμή, αν θέλει να μας πάρει ένα τηλέφωνο στο 2280-820 ή στο 2011-419 ή όπου θέλει να βρεθούμε να διευκρινίσουμε και να διαβολευκάνουμε την οποιαδήποτε παρεξήγηση υπάρχει περί το θέμα αυτό. Κύριε κύριοι, καλό ξημέρωμα. Μεγάλους αστεροειδείς που κυκλοφορούν στο ηλιακό μας σύστημα διερευνούνται τρόποι αντίδρασης στην περίπτωση που ένας από αυτούς πλησιάσει επικίνδυνα. Η λύση που προκρίνεται είναι η κρούση του αστεροειδούς με πυρηνικούς πυράβλους. Εν τω μεταξύ, το διαστημόπλοιο Γαλιλαίος, στο αέναο ταξίδι του στο ηλιακό μας σύστημα, έχει συναντήσει πολλούς αστεροειδείς και έστειλε στη NASA πληροφορίες για τη δομή τους. Είναι λοιπόν πετρομεταλλικά αντικείμενα, πολύ μικρά για να χαρακτηριστούν πλανήτες. Οι διαστάσεις τους ποικίλουν από διάμετρο χιλιάδων χιλιόμετρων, οι μεγαλύτεροι, έως λίγες εκατοντάδες μέτρα, οι μικρότεροι. Οι πιθανότητες πτώσης ενός μεγάλου αστεροειδού στη Γη είναι απείρως μικρές, όχι όμως μηδενικές. Η τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν στις 30 Ιουνίου του 1908, όταν ένας βράχος διαμέτρου 50 μόλις μέτρων έπεσε στα δάση της Σιβηρίας, ισοπεδώνοντας μια τεράστια έκταση. Αν αυτός ο λίθος έπεφτε σε κατοικημένη περιοχή, η καταστροφή θα ήταν βιβλική. Σε 30 χρόνια λοιπόν υπολογίζεται ότι ο επόμενος...